Πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χάσαν Μπατάτουη, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αραβολόγος, με τον οποίο συζητάμε τα τεκτενόμενα στην Αραβική και στην Χερσόνησο της Αιγύπτου. Κύριε καθηγητά, σας έκανα την ερώτηση, τη θυμάστε πιστεύω. Ναι, μάλιστα. Ας, η Πηδία. Ναι. Βέβαια, για μένα, όχι μόνο λόγω θέσης, αλλά λόγω εμπειρίας και παρατήρησης μέσα από την ιστορία, τα πάντα είναι ένα θέμα παιδείας. Και σίγουρα η εξουσία είναι ένα θέμα παιδείας, η οποία με την σειρά της αποφασίζει για την παιδεία. Και όταν η εξουσία δεν έχει παιδεία, ποια παιδεία θα παράγει και θα ενισχύσει και θα χρηματοδοτήσει και θα στηρίξει, και έτσι δημιουργούνται οι φαύλοι κύκλοι. Και πράγματι και αναπαράγεται το ίδιο δίλημα, το ίδιο λάθος και από το κακό στο χειρότερο. Ένα πράγματι, μια εξουσία που έχει παιδεία και στηρίζει την παιδεία της στις διαχρονικές ανθρώπινες αξίες, στις αρετές, εάν απομακρυνθεί από τον δρόμο, από τον ρόλο της, θα είναι μικρή απόκληση. Αλλά όταν λειτουργεί ακριβώς το αντίθετο και είναι με τοπική σύγκρουση με τον ρόλο της και με τον λόγο ύπαρξής της, αυτό δείχνει ότι δεν είχε παιδεία. Είχε μια επιφανειακή χάρτινη παιδεία. Γιατί η παιδεία σημαίνει βιώνω τις αρετές που έχουν αποτυπωθεί μέσα στο σκληρό μου δίσκο από τα νήπια, και από τα μικρά και από τα μεγάλα, και από το δημοτικό και από το γυμνάσιο και από το λύκειο, και μου γίνονται βιώματα. Εάν αυτή η παιδεία στηρίζεται απλά στην παροχή ενός χαρτιού, εμείς δεν είμαστε χάρτινοι, είτε σαν λαός, είτε σαν εξουσία, σαν άνθρωποι. Και αυτό πρέπει πράγματι να δώσουμε μεγάλη σημασία στην παιδεία. Η παιδεία που ενέχει διαχρονικές ανθρώπινες αξίες που επερβαίνουν τον χώρο και τον χρόνο. Τότε πράγματι μπορεί να είναι ασφαλής η εξουσία. Τότε μπορεί ο λαός να έχει την δική του ασπίδα προστασίας από την ανοησία της εξουσίας και της έλλειψης πράγματι αξιών και αρχών. Αυτή είναι η παιδεία που έχουν δώσει όλες αυτές οι μορφές εξουσίας και αυτό εισπράττουν. Και αυτό, εάν θέλουμε πράγματι πραγματική άμυνα για την κοινωνία μας, για το έθνος μας, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην παιδεία. Το πραγματικό Υπουργείο Αμήνης μιας χώρας είναι το Υπουργείο Παιδείας. Όσο τα κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας συγκριτικά με το Υπουργείο Φωνικών Μέσων είναι καντήλια αντί να είναι κονδύλια, τόσο είναι απροστάτευτη η κοινωνία. Άρα πρέπει πράγματι μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί στην παιδεία. Και τότε δεν θα υπάρχουν οι τραγωδίες και οι παρατράγουδα και δεν θα υπάρχουν πολιτικοί που βιώνουν την τραγωδία τους, το δράμα της, χωρίς να είναι πραγματικός ήρωας. Ξέρετε, διάβαζα σήμερα και σας το είπα όταν μπαίναμε μέσα, ότι οι περισσότεροι επαναστάτες, οι νέοι της Λιβύης, είναι επιστήμονες. Ναι. Και με κάνει εντύπωση τόσοι επιστήμονες σε μια χώρα μέσα, αφενός σημαίνει ότι το κράτος τους παρήχε την παιδεία. Την παιδεία. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που παράλληλα όμως εξοπλίζανε και τους διοικούντες, έτσι. Ναι, έτσι. Δηλαδή τις θέσεις της διοίκησης, ναι, του κράτους. Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια να μην έχουν αντιδράσει έστω πιο ευγενικά από το ότι να κάνουν παράσταση και να σκοτωθούν και να ρημαχτούν εκεί πέρα και να πείσουν τους πέριξ αυτών mm-hmm. και τους άλλους προϊσταμένους ότι να αλλάξουμε κάτι. Ο κόσμος κάτω είναι πολύ, πολύ υπόκοφη, είναι, ο θόρυβος είναι πολύ υπόκοφος. Ναι, ξέρετε, ο Σουλτάν Χαμίτ, ναι, που το πάλε ποτέ, ναι, δηλαδή, ναι, Οθωμανική Αυτοκρατορία, όταν είχε κάποιο πρόβλημα που φοβόταν ότι κάτι συμβαίνει, έστελνε τους συμβούλους του να περπατήσουν ανώνυμα μέσα στο πλήθος για να ακούσουν τον λαό. Και όταν λέει, το λέγανε ότι ο κόσμος είναι χαρούμενος, είναι αυτός και λοιπά, λέει μη φοβάστε. Όταν όμως του λέγανε ότι ο κόσμος δεν μιλάει σιωπά, έλεγε έρχεται τσουνάμι, θα λέγαμε σήμερα. Ακριβώς. Έρχεται, ναι, μπόρα. Ναι, αυτή είναι σοφή πολιτική σοφία, πράγματι. Για το παράδειγμα της παιδείας, πράγματι η Λιβύη είχε
Αν είχε διώξει τον βασιλιά, τα ανάκτορα τα μετέτρεψε σε πανεπιστήμια. Αλλά άλλο είναι η εκπαίδευση και άλλο η παιδεία. Όταν πράγματι τα πανεπιστήμια ελέγχονται με αξιωματούχους που είναι όργανα της εξουσίας που δεν έχουν καμία παιδεία, που αφαιρούν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και καταργούν πράγματι την προοπτική και την φιλοδοξία της νεολαίας, αυτό δεν είναι παιδεία. Αυτή είναι παιδευτικά ιδρύματα που παράγουν χαρτί, παράγουν χαρτιά. Χωρίς αντίκρισμα, χωρίς περιεχόμενο, γιατί αν υπήρχε πραγματική παιδεία, δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν αυτοί που παρακολουθούν τα συστήματα και αφαιρούν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και το δικαίωμα στην προοπτική. Σου κόβουν πράγματι την ελπίδα μέσα από σένα. Και το περίεργο είναι ότι και η Αίγυπτος και η Λιβύη και όλες οι αραβικές χώρες, οι χώρες του μάλλον του αραβικού κόσμου, διαθέτουν τέτοιο φυσικό πλούτο και τέτοια προοπτική που δεν έχουν κανένα λόγο παρά να υλοποιούν και να βιώνουν το μέλλον τους και την φιλοδοξία τους και την ελπίδα τους. Και όμως αυτός ο απεριόριστος φυσικός πλούτος μπήνε σε συγκεκριμένα χέρια. Και ένα απλό παράδειγμα της Αιγύπτου. Όταν οι πράγματα αυτοί μέσα στα πλαίσια της αποκρατικοποίησης, αυτοί που αγόρασαν όλη την δημόσια περιουσία, συναπάρτιζαν το 60% από το Υπουργικό Συμβούλιο και της κυβερνητικής ιεραρχίας και οι υπόλοιποι ήταν απόστρατοι στρατηγοί, από αυτό καταλαβαίνουν πράγματι πώς λειτουργούσε η κρατική μηχανή και με ποια ηθική και μια παιδεία. Και ας υπάρχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Άρα αυτό δεν είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέγεται εκπαίδευση, επαγγελματισμός με χαρτί και βούλα και ανάμεσα σε αυτό που λέγεται παιδεία. Γιατί στην ουσία η εκπαίδευση είναι αφορμή, είναι το μέσον για να περάσουν τα μηνύματα των διαχρονικών ανθρωπίνων αξιών. Και όταν υπάρχει μια παιδεία, δεν θα έχει ανάγκη η εξουσία από συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης και ελέγχου και αφαίρεση δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης και να αφαίρεσουν το δικαίωμα στην προοπτική και στο μέλλον της νεολαίας. Κύριε καθηγητά, αυτό που κάνει επίσης εντύπωση σε όλους εμάς οι οποίοι διαβάζουμε, παρακολουθούμε πιο επισταμένα, ας πούμε, τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο, είναι ότι η θρησκεία αντί να είναι πόλος συνένωσης, μέσω συνένωσης μάλλον των λαών αυτών και αγάπης, δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ των Σουνιτών και Σιητών. Και αυτό υπάρχει ένα μίσος εκεί από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει μια τέτοια έχθρα μεταξύ τους και διορωτάται κανείς, ένας λαός ομοιογενής υποτίθεται, έτσι. Ναι, και ομόθρησκη. Ομόθρησκη, ομόγλωση κλπ. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να έχουν τόσο μεγάλο πάθος και να δημιουργούν τέτοια ερίσματα και τέτοιες ρογμές στην ένωση και στην αλληλεγγύη των λαών, ούτως ώστε να ζουν όλοι χαρούμενα. Εάν από ιστορική οπτική γωνία, εάν δει κανείς και παρατηρεί τους λεγόμενους προφήτες, ήταν πραγματικοί επαναστάτες. Ανέτρεψαν του επικρατών καθεστώς, της εποχής τους, μέσα από αρετές και διαχρονικές ανθρώπινες αξίες. Και αυτόν τον λόγο, όλοι οι μεγάλοι διδάσκαλοι, προφήτες, απεσταλμένοι και διδάσκαλοι, μέσα από τις αρχές, μέσα από τη διδασκαλή και τα κηρύγματά τους, πράγματι βίωναν την επανάσταση, η πνευματικότητα στην καθημερινότητα. Είχαν πράγματι ένα πνευματικό υπόβαθρο. Η αρχή της διδασκαλίας του κάθε προφήτη, του κάθε απεσταλμένου, του κάθε πνευματικού άνδρα ή άνθρωπου μάλλον, όταν με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται σε εργαλείο της εξουσίας, της κοσμικής εξουσίας, όταν υπηρετεί τον λόγο που προκάλεσε την εμφάνισή της λόγω ελλείμματος ηθικής και κοινωνικής ηθικής και αξιών και μετατρέπεται από μια απλή διδασκαλία απλών βασικών διαχρονικών ανθρωπίνων αξιών και αρετών και γίνεται οργανισμός με ωράριο λειτουργίας, μισθοδοσίας και όλα αυτά, τότε χάνει την αρχική της προέλευση και τον λόγο ύπαρξης στην ρίζα αιτία και γίνεται απλά
ένα εργαλείο που να νομιμοποιεί το παράνομο της κρατικής ιδεολογίας της κάθε εξουσίας. Και τότε πράγματι δεν έχει καμία σχέση η μορφή της θρησκείας από την αρχική διδασκαλία. Και αν εμφανιστούν οι πρώτοι διδάσκαλοι που δημιούργησαν αυτές τις διάφορες θρησκείες, θα τους κυνηγήσουν οι αιρετικούς. Γιατί είναι ακριβώς αντίθετα από ό,τι είναι οι σημερινές μορφές των θρησκειών. Και επίσης είναι σοβαρό και σημαντικό ότι όλες αυτές οι θρησκείες ξεκινούν σαν διδασκαλία και μετά με την μετεξέλιξή της σε μορφή θρησκείας και εκκλησίας οργανισμού, τότε αρχίζει πράγματι η χωριστικότητα. Και όπως είπατε, αντί να είναι πόλους έλξης και συνένωσης και ένας παράγοντας ενότητας, γίνονται ένας παράγοντας χωριστικότητας και διάσπασης και διαμελισμού. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε σε όλες τις θρησκείες, γιατί δεν μπορούσαν οι πνευματικοί άνδρες μετά την θάνατο των δημιουργών αυτών των διδασκαλιών να αντισταθούν στην κοσμική εξουσία. Και βίωναν αυτό που λέγεται κοινωνιολογικά το φαινόμενο της εκκοσμίκευσης, της τάσης της απομίμησης του ρόλου και την μορφή και του περιεχόμενου της κοσμικής εξουσίας, και έτσι ανατρέπουν τον ρόλο τους και τον λόγο ύπαρξής τους, και αυτό είναι άξιο απορίας. Πόσοι πράγματι 2.500 χρόνια Ιουδαϊκή ηθική, 2.010 χρόνια Χριστιανική ηθική, 1.434 χρόνια Ισλαμική ηθική και από το κακό στο χειρότερο, τι πτέει? Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Έτσι λοιπόν, όταν υποταχθεί η θρησκεία στην πολιτική εξουσία για να υπηρετηθεί και να υπηρετείται εις βάρος του λόγου ύπαρξής της, τότε πράγματι χρησιμοποιείται σαν εργαλείο της ίδιας της εξουσίας και χρησιμοποιείται ως εργαλείο χωριστικότητας και διαίρεσης για να ευκολύνει τον λόγο ύπαρξης της εξουσίας, νομοποιώντας τα παράνομά της. Και έτσι χωρίστηκε το Ισλάμ, όπως και ο Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός, σε 1000 κομμάτια, με κύριο άξονα το Σιητικό και το Σουνιτικό Ισλάμ. Και αντί πράγματι μέσα από την τραγωδία ή την δυστυχία της χωριστικότητας που ήταν αποτέλεσμα της ενότητας ή της σκοπιμότητας της ενότητας, να πάρουν το μήνυμά τους και να τα βρουν και να καταλάβουν ότι πράγματι με την μορφή που συμπορεύονται είναι σε αντίθετο ρεύμα, σε μετωπική σύγκρουση με την ίδια την ζωή, και να ανατρέψουν τα πράγματα για να μην ανατραπούν, μετατρέπονται σε εργαλεία του μίσους εν ονόματι του Θεού. Και γίνεται αυτό που συμβαίνει σήμερα, και θρέφεται ο φονταμενταλισμός και η οπισθοδρόμηση και η τύφλωση από την πραγματικότητα και η προσκόλληση στο παρελθόν, σε ένα ανύπαρκτο παρελθόν. Και όλα γίνονται εν ονόματι του Θεού. Κανένα κακό δεν έχει εν ονόματι του άνθρωπου. Τόσο κακός τον έχουν αυτόν τον Θεό τους. Άνθρωπο φάγο τον έχουν. Μα υπήρχε άραγε κακός Θεός? Για οποιαδήποτε θρησκεία μιλάω τώρα. Θεολογικά, Θεός και κακό δεν πάνε μαζί. Δεν πάνε μαζί, δεν ταιριάζει. Υποτίθεται ο Θεός είναι πηγή του απόλυτου δίκαιο, όμορφο, αγαθό, καλό, όλα τα καλά. Αλλά τι είναι Θεός? Πού βρίσκεται ο Θεός? Σε κάποιο ουρανό που κάθεται και παρατηρεί? Ή βρίσκεται μέσα στον καθένα μας και εμείς τον έχουμε φυλακισμένο και δεν του επιτρέπουμε να δρά και να ενεργεί μέσα από μας, και γι' αυτό πράγματι λειτουργούμε σαν άτομα και κάνουμε τώρα την ζημιά? Βέβαια θα έκανα μία ερώτηση θεολογική, βέβαια δεν είστε θεολόγος, αλλά θα έλεγα το εξής. Μα ο Θεός που τον έχουμε κλειδωμένο μέσα μας και τον τυρανάμε, έτσι, τον έχουμε σκλαβωμένο δηλαδή,